Κύριε Αρμασίδη, βρίσκεστε κατά τη διάρκεια ενός μικρού break που κάνετε για αυτό το εντατικό πρόγραμμα που ξεκίνησε η Ομοσπονδία. Θέλουμε να μας πείτε πού βρισκόμαστε μέχρι σήμερα και τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα πριν μπούμε στο να αναλύσουμε το σχεδιασμό τον οποίο έχουμε κάνει με την Ομοσπονδία και με τον συνάδελφο τον Θοδωρή τον Ζινέλη, να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα εσάς γιατί αφιερώνετε το χρόνο σας και ουσιαστικά προβάλλετε όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται με την προολυμπιακή ομάδα. Και ειλικρινά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από μένα και από όλη την ομάδα, οι οποίοι χαιρετίζουν αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός 3,5 μηνών, ο οποίος θα ακολουθήσει μέχρι και τις 15 Απριλίου. Έχει ξεκινήσει αρχές Ιανουαρίου. Όπως έχουμε πει, είναι για την Ολυμπιακή ομάδα και για την Ολυμπιακή πρόκριση που θα γίνει στο Μιλάνο, με 4 αθλητές, οι οποίοι θα διεκδικήσουν στις Ολυμπιακές κατηγορίες το εισιτήριο, το πολυπόθητο εισιτήριο, μιας και το αγώνισμα του Ταϊκβοντό δεν δίνει απευθείας δηλαδή από τα παγκόσμια, δηλαδή τους παγκόσμιους πρωταθλητές δεν τους δίνει απευθείας εισιτήριο και τους βάζει σε διαδικασία πρόκρισης. Εμείς από αρχές Ιανουαρίου έχουμε ξεκινήσει αυτή την προετοιμασία. Είναι μια προετοιμασία η οποία σχεδιάστηκε με πολύ ιδιαίτερη προσοχή, με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας και τη χρηματοδότηση και στέκεται και αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, γιατί τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδυθεί είναι πάρα πολλά και νομίζω ότι αξίζει να τους ευχαριστήσουμε για όλη αυτή τη στήριξη, και την Ελληνική Ομοσπονδία αλλά και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που δείχνει όλο αυτό το εγχείρημα να αποδίδει καρπούς με βάση τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε ήδη σε δύο πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Στο πρωτάθλημα του G2 βαθμολογούμενο στα Ημιράτα και στο πρωτάθλημα G1 στην Ιορδανία, στο Αμάν. Αυτές είναι οι διοργανώσεις που θα δώσουν την ευκαιρία στους αθλητές μας, μιας και έχουν πάρει βαθμολογία, να βρεθούν σε καλύτερη βαθμολογία στο προολυμπιακό τουρνουά, δηλαδή να πάρουν σειρά καλύτερη κλήρωση ουσιαστικά για το προολυμπιακό τουρνουά, και βέβαια αν με το καλό αυτό δώσει εισιτήρια στους αθλητές για την Ολυμπιάδα, θα βοηθήσει και σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή δεν σταματάει μόνο στο προολυμπιακό τουρνουά η βαθμολογία, συνεχίζεται και για το ολυμπιακό ranking. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα ακολουθήσουν άλλες 3 διοργανώσεις που θα συμμετάσχουν οι αθλητές μας, αυτοί οι 4 αθλητές, οι οποίοι θα διεκδικήσουν και άλλους βαθμούς. Ελπίζω και εύχομαι να συνεχίσουμε και σε αυτά τα τουρνουά να πάμε καλά. Η κατάστασή τους πώς είναι, πώς ανταποκρίνονται? Είναι πολύ εντατικό το πρόγραμμα και όπως είπατε και εσείς η διαδικασία είναι δύσκολη. Θα καταφέρουμε να δούμε τους αθλητές στην Ολυμπιάδα? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι σε κάθε κατηγορία περνάνε οι δύο πρώτοι, δηλαδή το χρυσό και το αργυρό μετάλλιο. Δεν είναι τόσο εύκολο, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να πάρουμε εισιτήριο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς στην Ολυμπιάδα από το να βγεις Ολυμπιονίκης. Εμείς από την πλευρά μας, οι προπονητές, οι αθλητές αλλά και η Ομοσπονδία κάνει μια τεράστια προσπάθεια στο να δώσουμε τις περισσότερες πιθανότητες τα παιδιά να πάρουν εισιτήριο, δίνοντάς τους δηλαδή τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται, δίνοντάς τους καθημερινά προπονητικά ερεθίσματα και αγωνιστικά ερεθίσματα, τέτοια έτσι ώστε να βρεθούν σε καλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα που χρειάζεται σε αυτό το προολυμπιακό τουρνουά, και ελπίζουμε να πάει καλά. Πάντως δεν είναι απογορευτικό για τους αθλητές μας, διότι οι αθλητές μας και οι 4 είναι πολύ αξιόλογοι αθλητές. Ο αθλητής ο Τελικοστόγλου έχει κατακτήσει το παγκόσμιο μετάλλιο. Δεν είναι καθόλου εύκολο κάποιος αθλητής να κατακτήσει παγκόσμιο μετάλλιο, ειδικά στην κατηγορία των ανδρών. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ο Κωνσταντίνος ο Χαμαλίδης, αυτός κατέκτησε την 5η θέση στο παγκόσμιο, δηλαδή έναν αγώνα πριν
έναν αγώνα μετά θα έμπαινε και αυτό στα μετάλλια. Η Τζέλι Φανή έχει ήδη στο βιογραφικό της το χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο νέων. Είναι μικρούλα βέβαια, αλλά έχει πάρα πολλές δυνατότητες και στο παρόν αλλά και στο μέλλον να δώσει ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στις νεάνιδες και πρωταθλήτρια Ευρώπη πάλι στις νεάνιδες. Δηλαδή είναι ένα παιδί που πραγματικά υπόσχεται πάρα πολλά και για το μέλλον. Το παρόν της είναι αυτό το οποίο σας είπα και δεν είναι διόλου λιγοστό για να διεκδικήσει, γιατί όχι, και το εισιτήριο. Η Μητσοπούλου η Νάσια είναι μια αθλήτρια που εγώ πραγματικά με εντυπωσίασε ο τρόπος που διαχειρίζεται όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Είναι, θα έλεγα, επαγγελματίας στον τρόπο που δουλεύει. Έχει δείξει ότι έχει ιδιαίτερα ψυχικά αποθέματα και βέβαια δεν έκανε καμία διεθνή διάκριση με την έννοια πανευρωπαϊκής παγκόσμιας διάκρισης, αλλά έχει κάνει πολύ μεγάλες διακρίσεις σε διβαθμολογούμενα πρωταθλήματα και δικαίως βρίσκεται εκεί πέρα, μιας και έχει την πρώτη βαθμολογία. Οι αθλητές δηλαδή της Ολυμπιακής ομάδας βρίσκονται εκεί μέσα από μια σειρά πρωταθλημάτων που όρισε η Ομοσπονδία, μαζεύοντας βαθμολογία από διεθνή τουρνουά, και έτσι επιλέχθηκε η Ολυμπιακή ομάδα. Δηλαδή οι τέσσερις πρώτοι αθλητές που βρίσκονται σε αυτή τη θέση σήμερα στην Ολυμπιακή ομάδα είναι βάσει βαθμολογίας που συνέληξαν μέχρι και 31 Δεκεμβρίου από πρωταθλήματα των προηγούμενων ετών και είναι σήμερα, αποτελούν την Ολυμπιακή ομάδα. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα ενός αθλητή της ομάδας, μάλλον σε αυτές τις προετοιμασίες, αυτό το πρόγραμμα προετοιμασιών που κάνετε? Είδαμε για παράδειγμα ότι από το ένα μέρος μεταπηδούσατε στο άλλο. Είναι και η διαφορά ώρας στην ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και ότι καλύτερο το να μετακινήσεις συνεχώς, διότι υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση και παράλληλα η κούραση. Εμείς επιλέξαμε να δώσουμε τους αθλητές μας διαφορετικά ερεθίσματα από διαφορετικές υπήρους, με διαφορετικούς αθλητές και διαφορετικά μοντέλα. Γιατί αν με το καλό καταφέρουμε να πάρουμε εισιτήριο, θα αντιμετωπίσουμε αθλητές από πολλές διαφορετικά μέρη. Ουσιαστικά και από τις 5 υπήρους. Και πραγματικά πάνω σε αυτή τη βάση και με γνώμονα το οικονομικό, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, κάναμε αυτό το πλάνο. Η Ομοσπονδία, σας είπα, στέκεται αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, δεν έχει λυπηθεί ούτε ένα ευρώ στα θέλω μας, δηλαδή ό,τι ζητήσαμε μέχρι σήμερα πραγματικά το στηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οι αθλητές δέχονται, ας πούμε, ήμασταν στην Ουκρανία, ξεκινήσαμε με σταδιακή προσαρμογή τους αθλητές μας, γιατί ουσιαστικά οι αθλητές από αρχές Ιανουαρίου μπήκανε σταδιακά στο πρόγραμμα. Υπάρχει μία σταδιακή προσαρμογή. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την Ουκρανία, βρισκόμενοι σε ένα χειμερινό κάμπ εκεί δίπλα από την πόλη Λβίβ, με πολύ ανταγωνιστικούς αθλητές και κάναμε μια πολύ ωραία έτσι αρχή με αξιόλογους αθλητές ανταγωνιστικούς και στη συνέχεια μεταβήκαμε για 2 εβδομάδες στη Μαγιόρκα σε έναν προπονητή ο οποίος έχει γράψει αυτός και η γυναίκα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου ταϊκβοντο, και ήδη είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές σαν αθλητές, αλλά είναι πολύ έμπειροι και οι 2 προπονητές που κατά τη διάρκεια όλου του έτους στη Μαγιόρκα, στο δικό τους αθλητικό κέντρο, φιλοξενούν αθλητές, Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και αθλητές τέλος πάντων που φιλοδοξούν να δώσουν να πάρουν διαφορετικά στοιχεία και μεταβαίνουν λοιπόν σε αυτή την περιοχή στη Μαγιόρκα. Κάναμε λοιπόν και εμείς το ίδιο. Μείναμε 2 εβδομάδες με το Ράμος σε αυτό το mini camp των 2 εβδομάδων. Πραγματικά τα παιδιά μας πήραν πολύ ωραία πράγματα και όχι μόνο και τα παιδιά και εμείς και για εμάς. Δηλαδή θεωρώ ότι και εμείς εισπράττουμε πολλά πράγματα, δεν βλέπουμε πώς δουλεύουν και οι άλλοι προπονητές και νομίζω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ στο να κατευθύνουμε πέρα από τις δικές μας γνώσεις, να μας δίνει ουσιαστικά και εμάς μια ιδιαίτερη κατεύθυνση.
Μετά φύγαμε από εκεί, από τη Μαγιόρκα και πήγαμε στα Εμιράτα, πιο συγκεκριμένα στην πόλη Φουτζέιρα, που συμμετείχαμε στο πρωτάθλημα G2. Εκεί ήταν μια πολύ δυνατή διοργάνωση με πολύ αξιόλογους αθλητές, ανταγωνιστές. Πολλοί αθλητές έχουν πάρει ήδη το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα από βαθμολογία που δίνει απευθείας εισιτήριο και πολύ διακεκριμένοι αθλητές από πολλούς υπήρους. Και καταφέραμε σε αυτή τη διοργάνωση με τη συμμετοχή τριών αθλητών από τους τέσσερις, διότι η Μητσοπούλου είχε τραυματιστεί στην Ισπανία και επιλέξαμε να μην αγωνιστεί σε αυτή τη διοργάνωση για να την προστατεύσουμε ουσιαστικά. Και συμμετείχαν οι τρεις από τους τέσσερις αθλητές, κατακτώντας ο Αποστόλης, ο δικός μας αθλητής, το χρυσό μετάλλιο, η Φένια η Τζέλη το αργυρό μετάλλιο, πάντα στις Ολυμπιακές κατηγορίες, και ο Κωστάκης ο Χαμαλίδης το χάλκινο μετάλλιο. Δεν είναι τόσο για μένα σαν προπονητή η κατάκτηση του μεταλλίου και η βαθμολογία σαν προτεραιότητα, αλλά η ψυχολογική ανάταση η οποία εισπράττουν τα παιδιά με τη συμμετοχή και παράλληλα με τη διάκριση. Ουσιαστικά δηλαδή τα παιδιά ανατροφοδοτούν με τις συμμετοχές και τις διακρίσεις τους στην ψυχολογία τους και ουσιαστικά σε αυτόν τον επίπονο και δύσκολο δρόμο δίνεται κουράγιο για να συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση. Από εκεί λοιπόν, αφού αγωνιστήκαμε, πήραμε το αεροπλάνο και πήγαμε στο Αμάν της Ιορδανίας. Εδώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα που έχω εντυπωσιαστεί. Είναι το Ολυμπιακό Center Jordan που έχει φτιαχτεί για το Ταϊκβοντό. Είναι πραγματικά αξιόλογο αυτό το οποίο ζήσαμε εκεί πέρα αυτές τις μέρες και συνεχίζουν τα παιδιά μέχρι την Κυριακή να είναι εκεί, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται. Εγώ ήρθα για μία εβδομάδα για υποχρεώσεις τις οποίες έπρεπε να καλύψω εδώ στην Ελλάδα και θα φύγω την Κυριακή, ουσιαστικά θα συναντήσω τα παιδιά στη Δανία και από εκεί θα πάμε στη Σουηδία για τις επόμενες δύο οργανώσεις. Πραγματικά όμως στην Ιορδανία είδαμε ανθρώπους οι οποίοι η Ιορδανική Ομοσπονδία είναι υπό την αιγίδα και την εποπτεία της βασιλικής οικογένειας. Δηλαδή η Ομοσπονδία λέγεται Queen Federation Taekwondo Jordan. Λοιπόν η κόρη του βασιλιά, ένα από τα παιδιά δηλαδή του βασιλιά, εποπτεύει την Ομοσπονδία εκεί. Την συναντήσαμε, μας υποδέχθηκε και πραγματικά μαζί με τον μάνατζερ του Taekwondo μας υποδέχτηκαν και μας δώσανε πραγματικά την ευκαιρία να ζήσουμε πολύ μοναδικές στιγμές. Είναι από τα πράγματα τα οποία εγώ έχω ενθουσιαστεί σαν προπονητής, παρόλο που έχω αρκετή εμπειρία, 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Είδα πρώτη φορά τόσο ακέραια λειτουργία ενός χώρου, καλύπτοντας πέρα από το προπονητικό κομμάτι με τα τελευταία συστήματα που μπορούν να βοηθήσουν το άθλημά μας, με επιστημονικό προσωπικό, με γιατρούς, με φυσιοθεραπευτές, με εστιατόρια, με χώρους διαμονής, πολύ εντυπωσιακά πράγματα και βέβαια το πιο σημαντικό από όλα φιλοξενείται εκεί η εθνική ομάδα και άλλες ομάδες που κατά διαστήματα επιλέγουν και αυτοί να πάνε να κάνουν προπόνηση σε αυτό το χώρο. Πραγματικά τα παιδιά μας εισέπραξαν πάρα πολλά πράγματα. Εκεί θα μιλήσω για τον Αποστόλη τον Τελικοστόγλου. Έχουμε έναν αθλητή ανταγωνιστή δηλαδή που τον έχουμε μέχρι τώρα στα τελευταία δύο χρόνια τον έχουμε συναντήσει τρεις φορές σε πρωταθλήματα βαθμολογούμενα και έχουμε χάσει και τις τρεις φορές. Είναι ένας πάρα πολύ καλός αθλητής, είναι πρωταθλητής Ασίας. Θεωρώ ότι θα είναι στην Ολυμπιάδα. Αυτοί θα αγωνιστούν το Μάιο για την ασιατική πρόκληση, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πάρει εισιτήριο, είναι πάρα πολύ καλός. Και στο τέλος της εβδομάδας δηλαδή που διανύσαμε, έγινε το πρωτάθλημά του, το G1 το πρωτάθλημα, και συναντηθήκαμε στον τελικό. Το κερδίσαμε αυτόν τον αθλητή και πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλά, όπως και ο Κωστάκης ο Χαμαλίδης, και αυτός κέρδισε τον αθλητή των 68 κιλών και η Φανή Τζέλη και αυτή κέρδισε το χρυσό μετάλλιο και η Μητσοπούλου η Νάσια πήρε το αργυρό μετάλλιο. Ήρθε ο Ομοσπονδιακός Προπονητής. Έχετε στην ομάδα 4 άτομα στην ομάδα, έχετε όμως τον αγαπημένο σας, αν θέλετε να το πω έτσι, ένα
παιδί που μεγάλωσε στη Μακεδονική Δύναμη, γιατί είστε και προπονητή στη Μακεδονική Δύναμη, τον Αποστόλη τον Τελικοστόγλου. Πολλές φορές τον αναφέρατε. Ωστόσο, θα ήθελα να μιλήσουμε για τον Αποστόλη για τον εξής λόγο. Έχει φτάσει αυτό που λέμε λίγο πριν την πηγή για να πιει νερό, και το πιθανότερο είναι να δούμε τον Αποστόλη σε μεγάλη στιγμή. Όταν αναλαμβάνεις μια θέση ενός ομοσπονδιακού προπονητή, θα πρέπει να δεις καταρχήν όλα τα παιδιά ίδια. Δεν έχει σημασία αν ο Αποστόλης είναι από το σύλλογο μας και τα άλλα τα παιδιά είναι από διαφορετικούς συλλόγους. Αυτό επιβάλλει τουλάχιστον έτσι η θέση η οποία έχω, όπως και ο χαρακτήρας μου. Σαφώς η ιδιαιτερότητα με τον Αποστόλη είναι τον γνωρίζω καλύτερα από τους υπόλοιπους αθλητές. Αυτή είναι η μοναδική διαφορά. Έτσι ξεκίνησα εγώ να αναλάβω αυτή την ομάδα. Είναι πιο εύκολο το έργο μου με τον Αποστόλη, διότι τον ξέρω πολύ καλά από μικρό παιδί, όπως είπατε. Ο Αποστόλης ξανά έχει κατακτήσει αργυρό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά σε κατηγορία εφήβων, σε μικρότερη κατηγορία, που είναι διαφορετικά τα πράγματα βέβαια. Και θεωρώ ότι μου κάνει πιο εύκολη την διαδικασία της συνεργασίας μας. Όπως και αυτός, θεωρώ ότι νιώθει πιο ασφαλής μαζί μου, με την έννοια ότι γνωρίζει ο ένας τον άλλον και μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολη τη δουλειά, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες καθ' όλη αυτή τη διαδρομή, διότι ο όγκος των προπονήσεων και οι μετακινήσεις και όλα αυτά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και εκεί θέλει ιδιαίτερα ψυχικά αποθέματα από την κάθε πλευρά, και από την πλευρά του προπονητή, αλλά και από την πλευρά των αθλητών, για να αντέξουμε ο ένας τον άλλον σε όλη αυτή τη διαδρομή. Όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε, αν ο Αποστόλης είναι η στιγμή που μπορεί να κάνει αυτό, ναι, πιστεύω ότι είναι η στιγμή που μπορεί να πάρει και εισιτήριο, αλλά να γίνει και Ολυμπιονίκης. Ο Αποστόλης είναι ένας αθλητής πραγματικά με ιδιαίτερες δυνατότητες. Έχουμε φροντίσει να οργανώσουμε πολλά πράγματα γύρω από τον Αποστόλη, για να μπορέσουμε να τον υποστηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα έτοιμος. Υποστηρίζεται από αθλητικό ψυχολόγο που τον παρακολουθεί, υποστηρίζεται, και ήθελα να αναφέρω εδώ και το όνομα της κυρίας Τζατζάκη Δώρας, η οποία είναι αθλητικός ψυχολόγος με ειδικές σπουδές, βρίσκεται στη Λάρισα, και όταν ο Αποστόλης βρίσκεται εδώ πηγαίνουμε στη Λάρισα και κάνει συνευρέσεις, αλλά γίνεται και διαδικτυακά καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εκκίνησης που έχουμε ξεκινήσει από τον Νοέμβριο. Και βέβαια το άλλο μέρος που είναι η αθλητική διατροφή υποστηρίζεται από την κυρία Γκέσκου Βασιλική Μπατζίλα, η οποία είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος, και υποστηρίζει και αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει ο Αποστόλης, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και η διατήρηση του βάρους, γιατί παίζει σε μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία σωματικού βάρους, στα 80 κιλά. Και για έναν αθλητή ο οποίος είναι 92 ύψος, δεν είναι τόσο εύκολο να μπορέσει να το διατηρεί καθ' όλη αυτού του τετραμήνου ουσιαστικά. Και ήθελα πραγματικά να τις ευχαριστήσω και τις δύο κυρίες για την υποστήριξη. Πιστεύω ότι αν βρεθούμε στην κατάλληλη μέρα, μπορούμε να κατακτήσουμε, ναι, το εισιτήριο, αυτό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να βρεθούμε στο Τόκιο, στη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της τετραετίας στο Τόκιο. Και το εύχομαι και το ελπίζω, και θα κάνουμε όλες ό,τι περνάει από το χέρι μας, και για τον Αποστόλη, αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά, όπως ήδη κάνουμε, για να πραγματικά να βρεθούμε εκεί και η πόλη μας, ο σύλλογός μας, η χώρα μας να έχει εκπρόσωπο σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.